γεμίσατε ασφυκτικά την αίθουσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε, να φέρουμε κάποιους ανθρώπους που μας τίμησαν την παρουσία τους σήμερα. Το Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, κ. Βασίλη Τζαμουράνη και υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτας επίσης. Το κ. Στάθη Σταματόπουλο, την κ. Μαλαπάνη Μαρία, τον κ. Κώστα Κυριακόπουλο, τοπικό σύμβολο Θουρίας, τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο, επικεφαλή της Παράταξης, τον κύριο Χρήστο Αναστασόπουλο, τον κύριο Γιώργο Σουφρονά, τον κύριο Κώστα Αλιφέρη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κοινότητας Βρωμόγρισσας, και την κυρία Χρύσα Μάλιου, που είναι πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Μεσσηνίας. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάποιον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια πράγματα, ένα σύντομο βιογραφικό για τον Μανώλη το Μάκαρη. Ο Μανώλης ο Μάκαρης είναι γιατρός καρδιολόγος, διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κατέχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους, μεταπτυχιακό στην νανοιατρική και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση. Είναι εκλεγμένος στα δημοτικά συμβούλια του νοσοκομείου, του σωματείου, δημοτικά συμβούλια, συγγνώμη, του Συλλαγείου Ιατρών Μεσσή, του Ιατρικού Συλλόγου και του Νοσοκομειακού, του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, και από αυτές τις θέσεις αγωνίζεται για την προάσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχοντας υπηρετήσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Μεσσηνία, στα περιφερειακά ιατρία της Λογκάς και της Αρχαίας Μεσσήνης, ειδικεύτηκε στα νοσοκομεία 251 Αγνά, Σισμανόγλιο και Ιπποκράτη Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς και στο Heart Hospital στο Λονδίνο. Από το 2008 υπηρετεί ανελιπώς στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ως Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, επικεφαλής του Ανοιχτού Δήμου Ενεργοί Πολίτες και ως Αντιδήμαρχος Παλίνης, έχει αγωνιστεί για την δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά τα χρόνια, με μια σειρά από παρεμβάσεις, ανέδειξε ζητήματα, πρότεινε λύσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική φροντίδα, την τοπική ανάπτυξη, αλλά και την προστασία του ευρύτερου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Έχοντας γνώση των προβλημάτων τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και στον τομέα των τοπικών θεμάτων της Μεσσηνίας, μπαίνει στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ερευνώντας την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην καρδιαγιακή υγεία, ανέδειξε το ζήτημα σε διεθνή συνέδρια. Συνεργάστηκε με το Δημόκριτο στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής και στην αέρια ρύπανση, με την Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου και την Ελληνική Εταιρεία Επέκτασης. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω και έτσι ένα σύντομο προσωπικό σχόλιο πριν δώσω το λόγο στο Μανώλη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει αυτός ο τόπος, αλλά κυρίως τη ζωφερή κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δυστυχώς πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά μας, αλλά και οι διακρίσεις, είτε αυτές είναι κοινωνικές, είτε είναι φυλετικές, είτε οικονομικές, έχουν ριζώσει καλά μέσα στην κοινωνία μας. Ο Μανώλης, γνωρίζοντάς τον και παρακολουθώντας από κοντά τη δράση και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, στηρίχθηκε στα έργα. Και αυτό είναι που αποτελεί την ισχυρότερη πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας που τον ακολουθούν και τον πιστεύουν. Και ειδικά τους νέους, που τόσα και τόσα άδεια λόγια και υποσχέσεις έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν που θαυμάζω στο Μανώλη και που είμαι σίγουρος ότι θα πραγματοποιήσει ως αυριανός βουλευτής είναι ότι θα υψώσει τη φωνή του απέναντι σε κάθε είδους διάκριση. Ο ηθικός του χαρακτήρας, το ακούραστο πνεύμα του και η αστήρευτη διάθεση για προσφορά στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο είναι η φωνή της δικαιοσύνης που θέλουμε και πρέπει να ακούγεται δυνατά στο επόμενο κοινοβούλιο. Είναι η φωνή του Μανώλη του Μάκαρη. Είναι η φωνή όλων μας. Μανώλη.
Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, η οποία με τιμά ιδιαίτερα και ενισχύει την αισιοδοξία μου ότι την Κυριακή το βράδυ με την ψήφο σας στο ΣΥΡΙΖΑ θα μας δώσετε την εντολή για να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση και να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα για δικαιοσύνη παντού. Αμήν. Χαίρομαι που βλέπω εκλεκτούς ανθρώπους από όλη τη διαδρομή μου. Χαίρομαι που βλέπω συναδέλφους στην τοπική αυτοδιοίκηση, συναδέλφους στο ιατρικό επάγγελμα, φίλους, φίλες, και αυτό με δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Το 1996 ξεκίνησα την ιατρική μου καριέρα ως αγροτικός γιατρός στη ΛΟΚΑ Μεσσηνίας και αργότερα στην Αρχαία Μεσσήνη. Βλέπω και τον γιατρό που είναι στην Αρχαία Μεσσήνη, τον κύριο Μαντιλάρη, ο οποίος είναι πίσω μας και είναι και πρόεδρος των γιατρών των κέντρων υγείας. Στη συνέχεια ειδικεύτηκα στην καρδιολογία, στο Ιπποκράτειο και στο Heart Hospital. Μετά την ειδικότητα επιστρέφω στην Καλαμάτα και ασκώ την ιατρική στο νοσοκομείο της Καλαμάτας 25 και πλέον χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας, προσφέροντας σε μια περιοχή που πραγματικά αγαπώ. Και εμείς αγαπάμε. Σε ευχαριστώ. Από το 2014 αγωνίζομαι μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες, αναδεικνύοντας προβλήματα, προτείνοντας λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μέσα από την αυτοδιοίκηση, που είναι το κοντινότερο στον πολίτη κύτταρο διοίκησης, είχα το μεγάλο προνόμιο να γνωρίσω πάρα πολλούς ανθρώπους. Κυρίως όμως να μιλήσω μαζί τους για τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους, αλλά και να ακούσω τις ιδέες και τις προτάσεις τους για να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Επίσης, ως γιατρός καρδιολόγος στο νοσοκομείο Καλαμάτας, επικοινωνώ κάθε μέρα με ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια και είμαι κοινωνός των προβλημάτων τους. Παράλληλα, ως εκπρόσωπος των γιατρών αγωνίζομαι για την προάσπιση του δημοσίου συστήματος υγείας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα εφόδια μου. Μέσα από τη μάχημη ιατρική και μέσα από την αυτοδιοίκηση γνώρισα τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε εμείς οι Μεσσήνοι. Επιβεβαίωσα ότι είμαστε ιδιαίτερα δημιουργικοί, αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Είδα ότι ο φυσικός και ο πολιτιστικός πλούτος σαν της Μεσσηνίας δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Όμως ενώ η Μεσσηνία μας έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ο πλούτος που παράγει υπολείπεται των δυνατοτήτων της. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε, φίλες και φίλοι, με την προοδευτική κυβέρνηση που θα συγκροτήσουμε μετά την Κυριακή. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα των συμπολιτών μας, να τους στηρίξουμε και να τους αφήσουμε να δράσουν. Αυτό μόνο με εμάς μπορούμε να το κάνουμε, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες σε όλους και όχι μόνο σε λίγους ισχυρούς φίλους. Αυτό είναι το στίχημά μας. Ευκαιρίες σε όλους, διαφάνεια σε κάθε τι, δικαιοσύνη παντού. Εδώ στην Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, και σε κάθε άλλη πόλη της χώρας, η αυριανή προοδευτική κυβέρνηση θα εφαρμόσει μέτρα συγκεκριμένα και κοστολογημένα για αύξηση μισθών, μείωση τιμών και ρύθμιση χρεών. Είναι όρος αυτά τα μέτρα για να υπάρξει δικαιοσύνη παντού, γιατί όσο στο λαιμό των πολιτών είναι περασμένη η θηλιά των αβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων, τόσο πιο πολύ καταπιεσμένοι είναι οι άνθρωποι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς όνειρα και χωρίς διάθεση δημιουργίας. Για να ξαναδώσουμε την ελπίδα, αμέσως μετά την πολιτική αλλαγή και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα προχωρήσουμε στην αναστολή όλων των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι να νομοθετηθεί το πλαίσιο προστασίας. Θα μειώσουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κάψιμα. Παράλληλα,
για τους απόρροφους της ζωής. Θα προχωρήσουμε στην επαναφορά της 13ης σύνταξης, την επιστροφή των αναδρομικών και θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες με την προσωπική διαφορά. Θα καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια από φέτος για να ενισχύσουμε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, ενώ θα παρέχουμε δωρεάν επαγγελματική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους νέους μας. Θα καταργήσουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα, όπως τα χωριά της Λεσσηνίας. Φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο των προεκλογικών επισκέψεων και επαφών για την πολιτική αλλαγή, συνάντησα πολλούς αγρότες και είδα την αγωνία τους για να μπορέσουν να κρατήσουν τις καλλιέργειές τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Η γη καταλείπεται, γιατί το κόστος της καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί. Χωρίς όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έχει ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών. Τα σταφυδάμπελα ξεριζώνονται, οι σικές γερνάνε. Ακόμα και η ελαιοπαραγωγή που φέτος το λάδι είχε πολύ καλή τιμή, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα από την έλλειψη εργατών, από τον δάκο και από το λιοσπόριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των αγροτών θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων ρεύματος, στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, στη μείωση και σε μερικές περιπτώσεις στην κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης εργατών γης, στην αύξηση του αφορολόγητου για τους αγρότες στις 10.000 ευρώ, στην κατάργηση του τέλους επιδέματος, στην διμερή χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ και την αναβάθμισή του, στην δημιουργία ολιστικού πλαισίου διαχείρισης των αγροτικών χρεών με προστασία της αγροτικής γης και της πρώτης κατοικίας. Στον τουρισμό, φίλες και φίλοι, το μέλλον της Μεσσηνίας φαίνεται δίωνο, όμως βασικός όρος για την τουριστική ανάπτυξη είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νομού μας. Θέλουμε ο τουρισμός να αναπτυχθεί μέσα από τις μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες με την ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός και με τον περιορισμό της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων διαμερισμάτων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα όπως είναι η Καλαμάτα. Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσσηνία βασίζεται όμως και στην καλή λειτουργία του αεροδρομίου, το οποίο όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, έλλειψη προσωπικού αλλά και γραφειοκρατικά θέματα που καθυστερούν την εκτέλεση αναγκαίων έργων, όπως συντηρήσεις και επισκευές και την προμήθεια απαραίτητων υλικών. Αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η αρχοκοκαλιά της οικονομίας, χρειάζονται στήριξη. Με την κατάργηση του τέλους επιδιδέματος, το αφορολόγητο εισόδημα στα 10.000 ευρώ, ανακατεύθυνση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Φίλες και φίλοι, στις υποδομές της Μεσσηνίας, στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε κανένα σημαντικό έργο. Ούτε καν προχώρησε το έργο Καλαμάτα Ριζόπυλος Πύλο Μεθόνη, το οποίο ετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δέσμευσή μας η συνέχιση του έργου του αυτοκινητοδρόμου από τον πύργο στο Καλό Νερό και στην Τζακώνα. Ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ στην Καλαμάτα μίλησε για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Καλαμάτας. Θα ολοκληρώσουμε το έργο του φιλιατρινού φράγματος, για το οποίο επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα. Παρότι της παραδώσαμε ενταγμένο το έργο των δικτύων, θα ξεκινήσουμε το έργο του μιναγιώτικου φράγματος. Θα θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά την Καλαμάτα με παρεμβάσεις στον Έδωτα και στα υδροτορέματα της περιοχής και με τη διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής μικρών φραγμάτων στην ορεινή κήτη του Έδωτα. Φίλες και φίλοι, το θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα και ήταν στις προτεραιότητες του προγράμματός μου στο Δήμο Καλαμάτας είναι ο πολιτισμός. Θα στηρίξουμε τους επιτυχημένους καλλιτεχνικούς θεσμούς στη Μεσσηνία, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ενώ θα υποστηρίξουμε τη μόνιμη λειτουργία του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας. Θα προτείνουμε τη δημιουργία καλλιτεχνικού σχολείου στην Καλαμάτα. Θα σταθούμε στο πλάι του καθηγητή και διευθυντή του ανασκαφικού και αναστηλωτικού έργου στην Αρχαία Μεσσήνη, Πέτρου Θέμελη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό εκφράζει την αγωνία του για τα αναγκαία έργα που δεν έχουν τρομολογηθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο.
Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες της αρχαιολόγου Ξένης Αραπογιάννης στην αρχαία θεωρία. Θα συνεχίσουμε τα έργα που έχουν δρομολογηθεί στο εμβληματικό κάστρο στην Βρεθόνη, στο κάστρο της Χορώνης, στην πολιτιστική διαδρομή των μικυνιακών τάφων της Μεσσηνίας και θα στηρίξουμε το έργο της εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και της διευθύντριας Ευαγγελίας Μιλίτση. Φίλες και φίλοι, το κυριότερο ζήτημα όμως για μένα είναι η ανάταξη του δημοσίου συστήματος υγείας στη Μεσσηνία. Με σκοπό να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους. Έχουμε δεσμευτεί ότι σε βάθος τετραετίας η χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα φτάσει στο ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έχουμε δεσμευτεί για αύξηση του εισαγωγικού μισθού του πρωτοδιόριστου γιατρού στα 2.000 ευρώ, για μηχανισμό αυτόματης προκήρυξης και κάλυψης των κενών θέσεων στο ΕΣΥ από συνταξιοδοτήσεις, για άμεση πρόσληψη 5.000 μόνιμων υγειονομικών και άλλων 10.000 σε βάθος 3 χρόνων. Αυτά τα μέτρα θα αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που έχουν τα νοσοκομεία μας, το νοσοκομείο Καλαμάτας, το νοσοκομείο Κυπαρισίας και τα κέντρα υγείας του νομού μας. Πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν αυτά τα κενά, φίλες και φίλοι, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να τους παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να μιλάει τώρα για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ήταν εκείνη που αποτελείωσε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Που αντί να το ενισχύσει, το αποδυνάμωσε εν μέσω πανδημίας. Και δυστυχώς, οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες, 36.000 νεκροί από την πανδημία COVID, πρωταθλητές από την ανάποδη στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλητές, ακούστε, και στην υπερβάρουσα θνητότητα, δηλαδή στα νοσήματα εκτός COVID, γιατί ακριβώς υπολειτουργεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Σήμερα στα νοσοκομεία οι γιατροί είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση του Συστήματος Υγείας είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή του Υπουργείου Υγείας. Αφού το δήλωσε άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός, τι είπε, ότι θα μετατραπούν τα νοσοκομεία από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Φίλες και φίλοι, θα αγωνιστώ ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στα δύο νοσοκομεία του νομού μας αλλά και στα κέντρα υγείας. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να λειτουργούν σε μόνιμη βάση κρίσιμα τμήματα όπως το αιμοδυναμικό εργαστήριο στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, ο μαγνητικός τομογράφος και άλλες απαραίτητες δομές. Θα πιέσω για να αποκτήσει το νοσοκομείο Κυπαρισίας αξονικό τομογράφο και το απαραίτητο προσωπικό να το λειτουργεί. Επίσης, θα φροντίσω να λειτουργήσει σταθμός ΕΚΑΒ και κέντρο υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Φιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται δικαίως ως υγειονομική τρύπα στο χάρτη της Μεσσηνίας. Παράλληλα, θα δημιουργήσουμε ένα επαρκές δίκτυο σταθμών ΕΚΑΒ που θα καλύπτει κάθε περιοχή της Μεσσηνίας γρήγορα και αποτελεσματικά. Φίλες και φίλοι, χωρίς τη σωστή λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας σε κάθε περιοχή του νομού, βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για την ερήμωση των χωριών της περιοχής μας. Όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από τις δεσμεύσεις του προγράμματός μας. Φίλες και φίλοι, σας καλώ την Κυριακή 21 Μαΐου να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να συνεχίσουμε το μεγάλο αγώνα που δίνουμε για την επικοινωνία με τους πολίτες, για την προβολή των θέσεών μας. Και σας ζητώ να πλησιάσουμε την νεολαία και να της εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Τέλος, σας ζητώ να με εμπιστευτείτε γιατί έχω αποδείξει ότι ξέρω και μπορώ να υποστηρίξω τα δίκαια αιτήματά σας. Γιατί η προτεραιότητά μου είναι τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί με ξέρετε και είμαι πάντα δίπλα σας. Φίλες και φίλοι, είμαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γιατί το σύνθημα δικαιοσύνη παντού και το εννοεί και το έχουν ανάγκη οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Το να έχει ο πολίτης πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι θέμα δικαιοσύνης. Το να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση δημοκρατικά είναι θέμα δικαιοσύνης. Το να προστατεύσουμε το περιβάλλον για να μπορέσουμε να το παραδώσουμε ζωντανό στις επόμενες γενιές είναι θέμα δικαιοσύνης. Το να λειτουργούν τα σχολεία με μόνιμους εκπαιδευτικούς σε κατάλληλες αίθουσες και σε ασφαλή κτίρια είναι θέμα δικαιοσύνης.
υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύοντας ότι ναι, μπορούμε να φέρουμε τη δικαιοσύνη παντού. Χρειάζεται όμως αγώνας και καλό, όλες και όλους μαζί και, την καθεμία και τον καθένα χωριστά, να δώσουμε τη μάχη, να την κεντήσουμε, να ξαναφέρουμε στο επίκεντρο της πολιτικής τις ανάγκες και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και την αποψινή σας παρουσία εδώ, στον φιλόξενο χώρο του ΡΕΚΣ. Έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια πολλούς αγώνες μαζί. Σας βλέπω, με βλέπετε, γνωρίζετε τι έχουμε κάνει μαζί. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα αν με στηρίξετε. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.